Για τους κρύους, λοιπόν, από τη μια πλευρά είναι αυτή η όψη Αφροδίτης Δία, που ο Δία στο δικό σου οροσκόπιο έχει να κάνει πάρα πολύ με ταξίδια, έχει να κάνει πολύ με ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ξένους. Θα μπορούσε, λοιπόν, ένα ωραίο νέο σήμερα, είτε αφορά ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε ή μπορεί να έχετε μια επαφή ακόμα και για επαγγελματικούς λόγους με ένα πρόσωπο που ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Μπορεί να είναι ακόμη ένα σχέδιο επαγγελματικό που έχετε για το μέλλον ή μια νομική υπόθεση. Μπορεί να ακούσετε ένα θετικό νέο, μια καλή εξέλιξη σε ένα νομικό θέμα που μπορεί να περιμένατε, μπορεί να κυλήσει πολύ θετικά. Από την άλλη πλευρά, είναι μία μέρα για εσάς τους κρυούς που μπορεί να έχετε καλύτερη διάθεση, ειδικά οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο που ευνοείστε και λίγο περισσότερο από αυτή την όψη Αφροδίτης Δία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι μία από τις μέρες που μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε και τόσο για τα θέματα που είπαμε, ταξίδια, ξένοι, εξωτερικό, επαφές, νομικά ζητήματα, σπουδές ακόμα, αν είστε στη φάση που μπορεί να είστε σε εξεταστική ή να κάνετε ένα σεμινάριο, κάτι να κάνετε που έχει σχέση με επιμόρφωση. Από την άλλη πλευρά, η Σελήνη στο Λέοντα έχει να κάνει πάρα πολύ με δημιουργικά σχέδια, έχει να κάνει πάρα πολύ επίσης με τα ερωτικά, με ερωτικές σχέσεις και ακόμη με τον τομέα των παιδιών. Άρα μπορεί μια καλή είδηση, ένα καλό νέο ή μια θετική εξέλιξη να προκύπτει και από αυτούς τους τομείς. Δηλαδή, είτε σε μια προσωπική σας σχέση, είτε στη σχέση σας με το παιδί σας, αν είστε γονιός, ή ακόμα μπορεί να είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει όθηση ακόμη και στα οικονομικά.